Εγώ σήμερα είμαι εδώ με την θερμή πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου να παρευρεθώ σε αυτή την εκδήλωση και να σας μιλήσω για αυτά που αφορούν όλους μας. Θα σας πω τραγούδια και κάποιους ύμνους τα οποία όλα μαζί αναδεικνύουν, ελπίζω να το καταφέρω σήμερα να γίνει αυτό, τις δύο βασικές έννοιες της ταυτότητάς μας που είναι η αγάπη μας στο γένος και την Ορθοδοξία. Την Ελλάδα μας δηλαδή και τον Χριστό μας, όχι απλά τον Θεό, τον Χριστό, τον Τριαδικό Θεό. Γι' αυτόν λοιπόν είμαστε απόψε εδώ και εγώ θα προσπαθήσω όσο μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας με ό,τι μου έχει δώσει ως ταλέντο, ως εμπειρία και γνώση για να μπορούμε να μοιραστούμε τα θαυμαστά έργα και τα στοιχεία που μας κάνουν να πηγαίνουμε πιο ψηλά, πιο κοντά Του, ώστε η κτιστή διάσταση να γίνεται παρελθόν και να μπορούμε να γινόμαστε νεότεροι, καινούργοι, ανανεωμένοι, κοντεύοντάς Τον στην άκτη στη δική Του, ωφελώντας την ψυχή μας και την πορεία μας μέσα στους αιώνες. Επιθυμία του Σεβασμιωτάτου ήταν να πω ένα τραγούδι που θα σας το πω τώρα, που μου αρέσει και εμένα πολύ και σας ευχαριστώ που μου το επενθυμίσετε για να το πω. Είναι ένα τραγούδι πολύ όμορφο που περικλεί ένα στοιχείο της προσφυγιάς και την μικρασιατική καταστροφή. Πόσοι είστε μικρασιάτες εδώ? Σηκώστε χέρι για να δούμε, έτσι να κάνουμε ένα μικρό γκάλωπ. Πόσοι είστε πόντι? Οι πόντι γιατί φωνάζετε όταν σας το λέω? Από το Βανκούβερ μέχρι την Ιαπωνία αυτό το πράγμα γίνεται. Οι πόντι πρέπει να ξεχωρίσουν παραπάνω. Είναι το χαρακτήρα τους. Και οι υπόλοιποι, ας πούμε, τι είστε, Θρακιώτες, ας πούμε, έχουμε? Ωραία. Έχουμε κανένα Μακεδόν εδώ? Παρεπιπτόντως, ξέρετε βέβαια ότι εγώ κατάγαμαι από τη Δράμα, από ένα χωριό που είναι κοντά στην Προσοτσάνη, λέγεται Κοκκινόγια. Μια δραξιά δρόμος είναι να πάω να δω τη μαμά μου που κατοικεί εκεί μόνιμα πάντα. Αισθάνομαι πολύ οικία που είμαι εδώ, γιατί είμαστε πολύ κοντά και έχω έρθει και πολλές φορές, αλλά είναι η πρώτη φορά, δεν κάνω λάθος, με την ευκαιρία αυτής της πρόσκλησης της Μητρόπολης Σερών, να τραγουδήσω για πρώτη φορά μέσα στην πόλη των Σερών, γιατί όλες τις άλλες φορές τραγουδούσα σε διάφορα μέρη στον νομό. Κατ' επιθυμία βεβαίως και του Σεβασμιωτάτου και δική μου, αν με επιτρέπετε, Σεβασμιώτατε, να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι στο μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Στου Βοσπόρου τα γιονέρια κάτω απ' την Άγια Σοφιά. Στου Βοσπόρου τα γιονέρια κάτω απ' την Άγια Σοφιά. Ήρθε ένα σμυρνιό καράβι, μαύρα τα πανιά, σώπα μάνα, πες μας για τη συμφορά. Κάψανε τη Σμύρνη, πήραν τα Ιβαλή, κλαίει όλη η Μικρασία την καταστροφή. Σώπα για τη συμφορά. Αχ, Ανατολή, γη της Ιωνίας, γη ελληνική, θα'ρθ
έλθουν πάλι στους αιώνες τ' Αλεξάνδροι Μακεδόνες. Στου Βοσπόρου Άγιον Μέρια, κάτω απ' την Άγια Σόφια, μια γερόντισσα στενάζει μπρος στην Παναγιά. Σώπα μάνα, πες μας για τη σύμφορα. Κάψανε τη Σμύρνη, πήραν τα Ιβαλή, κλαίει όλη Μικρασία την καταστροφή. Σώπα μάνα, πες μας για την σύμφορα. Όρημα χρώματα
πονώ. Μου σε βασίλισσα, χείλη που φίλησα.